Το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει περιβληθεί από δύο εμβληματικές, με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, διακηρύξεις ή θέσεις κλειδιά. Για την πανεπιστημιακή αστυνομία, προκειμένου να χτυπηθεί η ανομία και η εγκληματικότητα που υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι ακριβώς το άκουσα και από το στόμα της κυρίας Υπουργού, όταν πάει να δικαιολογηθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία, προστίθενται και καινούργια επιχειρήματα, λες και η εγκληματικότητα υπάρχει στα πανεπιστήμια και όχι έξω από αυτά. Και δεύτερο, η αναβάθμιση των πανεπιστημίων, ότι τάχα τώρα πια με τα μέτρα της κυβέρνησης, το πτυχίο που θα αποκτά ο φοιτητής, η φοιτήτρια, θα του ανοίγει αμέσως τις πόρτες να βρει δουλειά. Θα έχει αντίκρισμα, λέει, το πτυχίο. Ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε αντίκρισμα, υπήρχε αναντιστοιχία. Και έτσι λύνεται και το πρόβλημα της ανεργίας, όλα καλά καμωμένα. Μόλις τελειώνει στο πανεπιστήμιο, οι πύλες των επιχειρήσεων είναι ανοιχτές. Καταρχήν, και έτσι αν βλέπετε από την πλευρά σας το θέμα, δεν μπορώ να πω ότι είσαστε η καινοτόμος κυβέρνηση ή το καινοτόμο Υπουργείο Παιδείας. Εδώ που τα λέμε, η αναβάθμιση και κατά τη γνώμη μας η υποβάθμιση και η ταξικοποίηση, η ευρύτερη, των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν γίνεται επί των ημερών σας. Έχει προκατόχους τέτοιας πολιτικής με σταθμούς το νόμο Διαμαντοπούλου επί Πασόκ. Μετά έρχεται ο κύριος Αρβανιτόπουλος, Νέα Δημοκρατία. Και στη συνέχεια ο νόμος του κυρίου Γαβρόγλου, επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να στοχοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ένας υπουργός. Να σας βάλω το ερώτημα. Αν δεν γινόταν η λεγόμενη ανωτατοποίηση και η ενιαία τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ανωτατοποίηση των ΤΕΗ, έτσι υπόθηκε, θα ήταν δυνατόν σήμερα να έρθει αυτό το νομοσχέδιο, όπου πια επισημοποιεί πτυχία Α, Β, Γ κατηγορίας, κατηγοριοποίηση σχολών και πανεπιστημίων. Βεβαίως, τέτοια στοιχεία υπήρχαν και στο νόμο την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, πρόκειται πραγματικά για διαδοχικές, αντιδραστικές, ταξικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υποτάσσονται αποκλειστικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, σε αυτό που λέμε νέο παραγωγικό μοντέλο, νέο παραγωγικό πρότυπο της Ελλάδας, εξωστρεφές, με επενδύσεις σε 4-5 κλάδους, κυρίως, στη γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας, και βήμα με το βήμα προωθείται αυτό. Θα χρειαστούν δυστυχώς και άλλα βήματα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ας πιάσουμε το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Για μας είναι καθαρό 100% και γι' αυτό απορρίπτουμε και οποιαδήποτε άλλη μορφή προτάθηκε από κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο στόχος της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι παρακολούθηση, φακέλωμα, κινδυνολογία, εκβιασμοί και στο τέλος και καταστολή. Είναι ένα πακέτο με πολλά υποπακέτα. Παλιότερα, μιλάω για την περίοδο πριν της δικτατορίας, υπήρχε το σπουδαστικό της ασφάλειας που οργάνωνε τις παρακολουθήσεις μέσω των γραμματιών των πανεπιστημιακών σχολών ή πολλών γραμματιών και μέσω επίσης και καθηγητών δυστυχώς πανεπιστημίου και των διάφορων βοηθών τους. Το τσάκισμα, το ξύλο, το τρώγαμε έξω από τα πανεπιστήμια. Τώρα είναι ένα πακέτο ολόκληρο. Θα λειτουργεί σαν ένα σπουδαστικό της ασφάλειας με αποστολή, καταστολή μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια. Σχετικά με τις ανομίες, παρανομίες κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχουν συνειδητοί προβοκάτορες ή ενδεχομένως και ασυνείδητοι, οι οποίοι δημιουργούν ορισμένα φαινόμενα τα οποία έχουν καταδικαστεί και από εμάς έχουν καταδικαστεί στα πανεπιστήμια. Και μάλλον εσείς τα χειροκροτάτε αυτά από μέσα σας, γιατί σας δίνουν το άλοθη για να στήσετε ένα τέτοιο μηχανισμό καταστολής και τρομοκρατίας μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια, σε μια περίοδο που έρχονται και άλλα μέτρα και σε μια περίοδο που έχει ήδη διαφανεί ότι υπάρχουν σημαντικά βήματα αναγέννησης του φοιτητικού κινήματος, το οποίο βρισκόταν σε μακροχρόνια κρίση και με ορισμένα εκφυλιστικά φαινόμενα. Και με την ευκαιρία, αν θέλετε να ψάξετε τα εκφυλιστικά φαινόμενα μέσα στο πανεπιστήμιο, ξεκινάτε, δεν σημαίνει ότι πριν ήταν καλύτερα,
αλλά υπάρχουν ορισμένοι σημεία σταθμοί. Ξεκινάτε από τη δεκαετία του 80 και μετά. Ο εκμαλυβλισμός, η διαφθορά και η εξαχρίωση έχουν κύριο εργαλείο δεκαετία 80-90 και μετά τα κοινοτικά κονδύλια για τη χρηματοδότηση της έρευνας, τα οποία δεν πηγαίνουν στο Υπουργείο Παιδείας, το οποιοδήποτε Υπουργείο Παιδείας. Μιλάω για μια λογική που πρέπει να διέπει αυτά τα πράγματα. Δεν εντάσσονται σε ένα γενικό πλαίσιο έρευνας, αλλά πηγαίνουν στα πανεπιστήμια πώς. Σε έναν καθηγητή στείνει την ομάδα του, εκμαυλίζει, δεν θα πω όλοι, έγινε και ένα επιστημονικό ερευνητικό έργο. Αλλά κατά κανόνα η χρηματοδότηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ αρχικά και μετά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμεσα σε πρόσωπα, σε ομάδες που έπαιρναν τους βοηθούς τους, τους γνωστούς τους, δεν έχει σημασία ποιος, ή καλούς φοιτητές. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος αγωγός εκμαυλισμού μέσα στα πανεπιστήμια. Υπήρχε η ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ. Διέπρεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεκαετία 80, δεκαετία 90 και μέχρι σήμερα. Τώρα σήμερα τον πρώτο λόγο, για διάφορους λόγους, τον έχει η ΔΑΠ. Ψάχτε να δείτε την καλλιέργεια του εδάφους για να δικαιολογούν οι διάφοροι προβοκάτορες το έργο του. Υπάρχει πραγματικά φαινόμενα εκβιλιστικά μέσα στο πανεπιστήμιο. Και αυτά δεν είχαν. Τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία για κομματοκρατία και κάτι τέτοια. Βεβαίως, όταν λέω ΔΑΠΗ, όταν λέω ΠΑΣΠΑ, αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κόμματα, αλλά προσέξτε. Ποιος ήταν ο στόχος, ο ευρύτερος, ο στρατηγικός της πολιτικής, της κυρίαρχης τάξης στην Ελλάδα, του συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Είναι αυτό που σταδιακά πέρασε από όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια και το σημερινό. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς ξεκινάμε και θα πω, πριν κάνω την κριτική σε αυτό που κάνετε, θα πω ποιες είναι οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με ποιο κριτήριο καταψηφίσαμε όλα τα μέχρι τώρα νομοσχέδια και είμαστε βέβαιοι ως κόμμα, ως κοινοβουλευτική ομάδα, ότι δυστυχώς θα κάνουμε και στα επόμενα, τουλάχιστον στον άμεσο χρονικό διάστημα. Εμείς ξεκινάμε από το εξής πράγμα. Καταρχήν εννοείται δωρεάν 100%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε κάποιες πληρωμές μεταπτυχιακών, άνοιξε την όρεξη, όχι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη σε αυτά, θα τα πολλαπλασιάζει. Αλλά ανοίγει η όρεξη από επιμέρους χώρους και ζητήματα. Το βασικό όμως για μας, εμείς όταν λένε εννοούμε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εννοούμε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν καθαρό επιστημονικό αντικείμενο και πτυχίο μιας και μόνης κατηγορίας με βάση το επιστημονικό αντικείμενο και όχι πτυχία α, β, γ κατηγορίας όπως τώρα έγινε με την ανατοποίηση των ΤΕΗ και με διάφορα άλλα πράγματα που τα έχουμε αναλύσει, δεν έχω το χρόνο για να πω περισσότερα. Και κατηγοριοποίηση πανεπιστημίων, ταξικοποίηση βαθύτερη με βάση την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση. Εμείς υποστηρίζουμε κοινά προγράμματα σπουδών στο Πανεπιστήμιο με επιστημονικό αντικείμενο που ανταποκρίνεται στην πρόοδο της επιστήμης και στις κοινωνικές λαϊκές ανάγκες. Θα σας πω ένα παράδειγμα παλαιότερης περίοδου, δηλαδή της δεκαετίας 2000 τόσο και τα λοιπά. Είχα κάνει πολλές περιοδίες και μια και δύο και τρεις φορές στα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας μας. Θα σας φέρω το εξής παράδειγμα. Ένα πανεπιστήμιο έκανε έρευνα με βάση πάλι τα κονδύλια της κοινοτικής χρηματοδότησης για μία μύγα που πετούσε στην Αφρική. Να πουλήσουμε την έρευνα, μύγα της Αφρικής. Δεύτερο, ΤΕΗ, εδώ στην Αττική, έκανε έρευνα κατά παραγγελία μιας Ολλανδικής μονοπωλιακής επιχείρησης, είναι αυτό που λέμε αγροτοβιομηχανικό, αγροτικός τομέας, για την ανταγωνιστικότητα της Ολλανδικής ντομάτας έναντι της ελληνικής και κάπου αλλού. Τρίτο παράδειγμα. Σε πανεπιστήμιο πάλι περιφερειακό, αλλά κέντρο και πανεπιστήμιο που υπήρχε και όταν ήμουν και εγώ φοιτήτρια, παλιό πανεπιστήμιο. Δημιουργήθηκαν καινούργια τμήματα. Όταν μου έφεραν τον κατάλογο των καινούργιων τμήματων, τα μισά από τα τμήματα αυτά δεν καταλάβαινα τι επιστημονικό αντικείμενο έχουν ή τι γενικά αντικείμενο έχουν. Σκέφτηκα ότι έχω μείνει πίσω. Δεν ξέρω τις καινούργιες εξελίξεις. Μα τότε ένα μέρος των Βρετανικών αρχών και άλλων καθηγητών που ήταν εκεί, κούναγαν το κεφάλι τους. Όποιος γινόταν καθηγητής πανεπιστημίου και είχε κάνει μια ειδική έρευνα και μελέτη, γινόταν έδρα.
άσχετα πράγματα πραγματικά με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ανάγκες ολόκληρη τη χώρα να ζήσει καλύτερα. Και αυτά σήμερα πολλαπλασιάζονται. Έχει μπει και το ΝΑΤΟ και δημιουργεί ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα. Εμείς υποστηρίζουμε το εξής πράγμα. Πραγματικά, και η πανεπιστημιακή αστυνομία ως νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα μείνει στα χαρτιά? Ως ένας νόμος, μια επιλογή που αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο, αυτός που μπορεί να βάλει τον πανεπιστημιακό αυτό νόμο στα χαρτιά είναι ένα ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα το οποίο τον βάζει στα χαρτιά, διεκδικεί πλήρως το δικαίωμα της πάλης μέσα στα πανεπιστήμια και έξω από τα πανεπιστήμια, γιατί το ζήτημα των πανεπιστημίων δεν είναι μόνο στενά πανεπιστημιακό, και υποβάζει στο επίκεντρό του την όλη κατάσταση και το όλο θέμα της ανώτατης εκπαίδευσης, για να μην πω βεβαίως και όλης της κλίμακας της εκπαίδευσης. Ένα κίνημα που βάζει σε στόχο το επιστημονικό αντικείμενο των πτυχίων, το αντικείμενο της έρευνας, πολύ ευρύτερα ζητήματα, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει και η εμπειρία της δεκαετίας του 60, εξαιρώ την περίοδο της δικτατορίας, όπου πραγματικά τότε εξαντικειμένου, όταν απαγορευόταν να συνεδριάζει η ΕΦΕ μέσα στο Πανεπιστήμιο, μιλάω μέχρι το 64-65, και μετά πάλι υπήρχαν προβλήματα. Και όταν απαγορευόταν να γίνει Γενική Συνέλευση των Φοιτητών, βέβαια το πρώτο θέμα ήταν το πρόβλημα της δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, ο αγώνας με ένα μεμονωμένο θέμα ζωτικό της δημοκρατίας, όπως είναι οι συνδικαλιστικές, οι φοιτητικές, οι πολιτικές ελευθερίες, δεν μπορεί να φέρει κανένα αποτέλεσμα αν δεν συνδεθεί με το στρατηγικό σκοπό που υπηρετεί αυτός ο νόμος. Και δεν υπηρετεί μόνο την αστυνομοκρατία, αλλά υπηρετεί τη μετατροπή ενός πανεπιστημίου, μιλάω γενικά, σε θυγατρική εταιρεία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων και μάλιστα στους τομείς εκείνους που θα γίνουν σήμερα επενδύσεις. Και με αυτή την έννοια και ο νόμος την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο σημερινός νόμος έχει κάτι το καινούριο σε σχέση με προηγούμενες μεταρρυθμίσεις αντιδραστικές για μας που έγιναν πριν. Έχει το στοιχείο του σχεδιασμού προς τα μπρος. Συνήθως οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις διόρθωναν τα κακώς κείμενα που γεννούσε το ίδιο το σύστημα και η κυρίαρχη πολιτική και προσπαθούσε να αντιμετωπίσει αντιφάσεις που γεννούσε το ίδιο το σύστημα. Αυτοί οι νόμοι κοιτάνε δυστυχώς προς τα μπρος, γι' αυτό και ένα φοιτητικό, αλλά θα λέγαμε και ένα φοιτητικό κίνημα που συμμαχεί και συνεργάζεται με ό,τι ριζοσπαστικό υπάρχει εκτός πανεπιστημίων, εργατικό, συνδικαλιστικό, των άλλων εργαζομένων. Αυτό το κίνημα μπορεί να αντιμετωπίσει και να βάλει στα χαρτιά και την αστυνόμευση και τη βία που θα αυξηθεί στα πανεπιστήμια, αλλά το κυριότερο, τη μετατροπή των πανεπιστημίων σε θυγατρικές των επιχειρήσεων. Πάντα ήταν δεμένο το πανεπιστήμιο με τις επιχειρήσεις. Μάλλον τους στόχους των επιχειρήσεων όμως γινόταν περισσότερο με έναν εξωτερικό τρόπο και κυρίως μέσω της ιδεολογίας που περνούσε στα πανεπιστήμια. Τώρα γίνεται ακόμα πιο βία, ακόμα πιο ανοιχτά, ακόμα πιο χυδαία οι ιδιωτικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις θα είναι αυτές που θα κουμαντάρουν το έργο των επιστημόνων και των φοιτητών κτλ. Όμως, τελειώνω εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Ποτέ κανένας νόμος αντιδραστικός που πέρασε δεν ολοκληρώθηκε στην εφαρμογή του. Γιατί? Γιατί το πανεπιστήμιο, όπως γενικότερα η παιδεία, δεν είναι μόνο οι νόμοι. Είναι οι πανεπιστημιακοί. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αντιστέκεται. Και η σύνθεση των πανεπιστημίων είναι τέτοια που οι αντιστάσεις είναι πολύ δύσκολες και βασανιστικές. Αλλά υπάρχει η μάζα, αυτό που λέμε, η φοιτητική, η σπουδαστική. Υπάρχουν οι οικογένειες, οι γονείς που με κόπο και θυσίες προσπαθούν να στείλουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο. Και από αυτή την άποψη είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι ένας δυναμικός μαζικός χώρος. Δεν είναι να αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Και σίγουρα πολλά στοιχεία του νόμου δεν θα μπορέσουν να γίνουν πραγματικότητα και εμείς ενθαρρύνουμε ό,τι αναγεννητικό στοιχείο υπάρχει στο φοιτητικό κίνημα που σε συνθήκες lockdown με κλειστά πανεπιστήμια σκοπίμως
και σκοπίμως, υπάρχει πανδημία, αλλά και σκοπίμως για να ολοκληρωθεί το πέρασμα των μέτρων για ένα πανεπιστήμιο που θα βγάζει μια πανεπιστημιακή ελίτ και όλοι οι άλλοι πτυχιούχοι Α, Β, Γ κατηγορίες θα είναι για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, θα κάνουν εκτελεστική δουλειά σαν την παλιότερη διαίρεση που είχαμε μεταξύ πνευματικής και χειρονακτικής δουλειά. Σήμερα και επιστήμονες και με διδακτορικά κάνουν εκτελεστική δουλειά χωρίς πρωτόκολλα και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να πούν μια γνώμη, να πούν μια σκέψη, να αξιοποιήσουν την πείρα τους.